Με ενημερώνουν ωστόσο ότι ένας γνωστός Ανογιανός, η Εύη τον ξέρει βέβαια, κάτοικος εκεί της περιοχής και γνωστός για τα όμορφα αισθήματα που τρέφει για τον συνάνθρωπο, ο Λευτέρης ο Μπέρκης, θέλει να μας αφιερώσει κάποιες μαντινάδες, σωστά Λευτέρη, με κατεύθυνση και προς, το Αρκαλοχώρι. Καλησπέρα φίλε Νίκο, καλησπέρα Εύη, καλησπέρα στον Κρήτη σήμερα και σε όλη μας την Κρήτη, στην ταλαιπωρημένη αλλά δυνατή Κρήτη μας, που ταλανίζεται τις τελευταίες μέρες με αυτό το σεισμό, ειδικά την πάνω του Αρκαλοχωρίου και γενικά σε εκεί στο Δήμο Μήνωα, Παιδιάδο, Αρχάνης, όλα τα χωριά γύρω-γύρω. Θέλω να πω στους ανθρώπους να έχουν δύναμη, καλό κουράγιο και να αφιερώσουν μια μαντινάδα που λέει «Ας είναι οι μέρες δύσκολες, στη μοίρα στα κουμάντα, εδώ είναι η Κρήτη σήμερα και αύριο και πάντα». Εντάξει, μοναδικός όπως πάντα βέβαια, μοναδικός όπως πάντα. Να έχουμε δύναμη ανθρώπου, κουράγιο, να πω άλλη μια, η οποία λέει, συγγνώμη λίγο να την ευθυμηθώ. Περιμένουμε, λέει, δεν τη φοβάται ο κριτικός την πόρα τη μεγάλη. Πέφτει, ξανασηκώνεται, μα συνεχίζει πάλι. Μάλιστα, ξεχωριστές μαντινάδες και γι' αυτό το λόγο πραγματοποιήσαμε και τη σύνδεση για να στείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ένα μήνυμα, όχι μόνο μέσα στην Κρήτη, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά Λευτέρη, αλλά σε όλη την Ελλάδα και πολλές περιοχές θα συνδεθούμε σήμερα. Φίλε Νίκο, πρέπει να πούμε γενικά στον κόσμο που μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που είναι στα Αρκαλοχώρη με οποιοδήποτε τρόπο, με τρόφιμα, με χρήματα, με ό,τι μπορούν, μέχρι να δούμε αν και το κράτος κάνει κάτι, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μην το περάσουν οι μοναχοί αυτό το πρόβλημα, να βοηθήσουμε όλοι όσο μπορούμε, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα, χωρίς να απογοητευόμαστε. Τα σπίτια θα ξαναγεννούν, όλα θα ξαναγεννούν. Το ευτύχημα είναι που δεν χαθήκανε ανθρώποι πολλοί. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του αδικοχαμένου ανθρώπου που έχασε τη ζωή του εξαιτίας του σεισμού. Και θα πω για μαντινάδα πάνω σε αυτό, η οποία λέει τα σπίτια ξαναχτίζονται με το κουράγιο πάλι. Μα όσο για να έχεις δεύτερη ζωή δεν κάνεις άλλη. Οπότε το ζητούμενο είναι η ζωή, αυτό μετράει και όλα θα πάνε καλά πιστεύω. Και πόσο σημαντικό είναι, Λευτέρη, να νιώθουν οι άνθρωποι που έχουν χάσει τα σπίτια τους ότι σε όλη την Κρήτη όλοι τους σκέφτονται, έχουν το μυαλό τους εκεί και τους στηρίζουν. Το ζητούμενο τώρα δεν πρέπει κανείς να νιώθει μοναχός από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν πρέπει να τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Το κράτος βέβαια πρέπει να λάβει τις ευθύνες του, να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, να αποζημιωθούν οι ανθρώποι, γιατί αυτή είναι η υποχρέωση του κράτους. Αλλά πέρα από αυτό, εμείς ως πολίτες πρέπει να κάνουμε και κάποια πράγματα. Βέβαια, δύσκολη κατάσταση. Εγώ θα πω βέβαια αυτό που το λέω για την πρώτη στιγμή και συμφωνούμε όλοι και δεν μπορεί κανείς να πει κάτι διαφορετικό από τη στιγμή που χάθηκε ένας άνθρωπος. Βιώσαμε και βιώνουμε μία τραγωδία. Χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή. Οι σκέψεις όλων μας είναι στην οικογένεια του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του στο σεισμό και ας ελπίσουμε να μην υπάρξει ποτέ ξανά ένα παρόμοιο περιστατικό. Έχουμε την Άξο. Έχουμε την Άξο, Δημήτρη. Καθώς θα πάμε στην απείρανθο της Νάξου, δεν κλείνεις, Λευτέρη παραμένεις, γιατί συνδεόμαστε με την Άξο, με έναν γνωστό εκεί και φίλο της εκπομπής, ο οποίος μένει στην απείρανθο της Νάξου. Και ποια είναι η απείρανθος, Εύη? Είναι το χωριό που μιλάνε με κρητική διάλεκτο. Κρητική διάλεκτο στην Άξο, το ήξερες, Λευτέρη? Αυτή είναι η χειρότερη από εμάς, Νίκο, έτσι, ειδικά στο Ελλάδο. Είναι φίλη μας. Έχουμε και εμείς φίλους γνωστούς στην απείρανθο. Ξέρουμε ότι είναι πολλοί κριτικοί εκεί πέρα. Βέβαια. Από παλιά έχουν ρίζες κριτικές και δεν είναι τυχαία ούτε οι ισχύοι βιωματισμοί, ούτε κοινές παραδόσεις και κοινή κουλτούρα που έχουμε σε τραγούδια σε αυτά τα πράγματα. Είναι ο κύριος Γιώργος ο Μπάκαλος. Κύριε Μπάκαλο, να σας ευχαριστήσω, να σας καλησπερίσω στην παρέα μας και ένας Ανογιανός αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα και από εμάς, από την αδερφή σας στην απείρανθο. Να είναι καλοτάξιδη η εκπομπή σας καταρχάς για τη νέα τηλεοπτική περίοδο και επειδή είναι ο Ανογιανός ο φίλος, θα μου επιτρέψετε να πω μια μαντινάδα ξεκινώντας. Στολίδια είναι ξακουστά και περιτά τα λόγια. Στην Άξο η απείραθος, στην Κρήτη τα ανόγια. Τώρα, μαζί καλά, είναι. Λευτέρη, τώρα θα έχουμε απάντηση, πρέπει να έχουμε απάντηση τώρα. Ήταν τώρα απάντηση να δώσω σε τώρα που μου είπε τώρα να πω και εγώ για τα νόγια. Αυτός βγήκε προετοιμασμένος. Εγώ θα πω ότι αγαπούμε πολύ την Άξο, ειδικά την απείραθο, όπως αγαπούμε όλη την Κρήτη και όλες τις νησιώτες και όλη την Ελλάδα. Είναι μια περίοδο δύσκολη για όλο τον κόσμο, γιατί είμαστε μεταπανδημικά, ας ελπίσουμε.
Και επειδή του φέρνει να είμαι και στον πολιτικό σύλλογο αντιπρόεδρο στο χωρητικό πολλά χρόνια και χορεύω, ελπίζω τις επόμενες καλοκαιρινές μήνες να μπορέσουμε να κάνουμε τις κοινές εκδηλώσεις με τους φίλους μας στην Απείραθο και να κάνουμε τέτοια πράγματα μαζί. Μάλιστα, Λευτέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να σε αποδεσμεύσουμε με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Να είστε καλά, φίλε Νίκο, να είστε καλά. Χαιρετώ όλη την παρέα. Πάντα με καλό να σμίγουμε και χωρίς κακά γεγονότα. Βέβαια, και να πάμε.